Μου ήρθε αυτές τις μέρες μία σκέψη. Επειδή είμαι και υπηρώτης και γιαννιώτης και επειδή ασχολήθηκα λίγο με αυτό, η οποία έχει να κάνει με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και με τον μεγάλο Αλή Πασά. Ξέρετε κάτι, ότι ο Αλή Πασάς, αυτός ο παράξενος Πασάς της Υπήρου, αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Κοσμά. Τον αγαπούσε και τον σέβονταν. Και μάλιστα πολλές φορές παρεξηγούνταν οι αγάδες της περιοχής και οι Εβραίοι, αλλά και οι Μουσουλμάνοι, και τον πείραζαν και τον έλεγαν: «Τι τον αγαπάς μωρέ αυτόν τον καλόγερο, τι τον σέβεσαι αυτόν τον καλόγερο?» Και έλεγε ο Αλή Πασάς: «Βρέστε μου μπρε έναν τέτοιον Τούρκο να τον αγαπήσω και να του προσκυνήσω τα πόδια. Σαν αυτόν δεν υπάρχει άλλος». Τα ακούνε και τα ξανακούνε αυτά οι Εβραίοι, που ήταν πολύ στα Γιάννενα, ότι συνέχεια όταν περνούσε από εκείνα τα μέρη ο Άγιος Κοσμάς, πήγαινε από το Σαράι και υπέβαλε τα διαπιστευτήρια στο φίλο του τον Πασά, τσατίστηκαν. Και πάνε στον Αλή Πασά και του λένε: «Πασά μου, γιατί τον αγαπάς?» «Γιατί είναι μπρε Άγιος». «Τι Άγιος, τι κολοκύθια βρε Πασά μου τώρα, είναι αυτός Άγιος? Εμείς θα σου αποδείξουμε ότι δεν είναι Άγιος». «Α», σκέφτηκε ο Αλή Πασάς, «λες να μπορούν οι Εβραίοι να μου το αποδείξουν. Για να δούμε, περίεργος ο Πασάς. Για πέστε μου μπρε τι θα κάνουμε». «Πασά μου, θα σου φτιάξουμε ένα φαρμάκι, θα τον φωνάξεις εδώ μπροστά μας όταν θα ξανάρθει, θα του πεις να πιει το φαρμάκι, αλλά να μην το σταυρώσει. Γιατί αν το σταυρώσει για αυτούς τους χριστιανούς, είναι μαγικό και δεν πιάνει το φαρμάκι». Χάρηκε ο Πασάς, λέει: «Κάτσε να δοκιμάσω. Αν όμως», λέει, «δεν αποθάνει με το φαρμάκι που θα φτιάξουμε, τότε σημαίνει ότι είναι Άγιος και τον προσκυνήσουμε όλοι». Έρχεται λοιπόν η ώρα, φτιάχνουν το φαρμάκι, έρχεται και ο καημένος ο καλογεράκος, ο Άγιος Κοσμάς, που ήταν ένας κουντούλης, μικροκαλωμένος καλογεράκος, και μαζεύονται όλοι εκεί. Του λέει: «Καλόγερε, τούτοι εδώ μπρε θέλουν να κάνουμε κάτι. Θέλουμε να πιείς αυτήν την κούπα εδώ, να την πιείς, αλλά δεν θέλουμε όμως να την σταυρώσεις». Σκέφτεται ο Άγιος του Θεού: «Χωρίς να σταυρώσω πώς να την πιω?» Του λέει: «Εντάξει Πασά μου, αλλά να κάνω μία ερώτηση». Και δέστε τώρα φωτισμό και σοφία ο Άγιος Κοσμάς. «Για πες μου ρε Πασά μου, από ποιο μέρος θέλεις να την πιω?» «Από αυτό, από αυτό, από αυτό εδώ ή από αυτό εδώ?» Και την ευλόγησε και τη σταύρωσε. «Πιες την αμπρέ από όπου θέλεις τώρα, παράταμε». Παίρνει λοιπόν και πίνει όλο το φαρμάκι. Γούρλωσαν τα μάτια του φαρμακοτρίφτη που ήξερε τι φαρμάκι είχε βάλει μέσα. «Τώρα Πασά μου, θέλω μια χάρη. Ρίξε λίγο νερό, ξέπλυνε την κούπα και δώστηνα στον Εβραίο να την πιει». «Όχι», λέει ο Εβραίος. «Όχι. Όχι», του λέει Πασά μου, «θα γίνει». Την παίρνει, την πίνει, την κλείνει τα μάτια του. Είναι γραμμένη όχι σε χριστιανικό βιβλίο του εδώ ιστορία. Είναι γραμμένη στη ζωή του Αλή Πασά. Εδώ φαίνεται μωρέ η δύναμη του σταυρού. Το σταύρωσε και σώθηκε. Το σταύρωσε και ευλογήθηκε. Γι' αυτό η δύναμη του σταυρού είναι ανίκητη. Τι ψάχνουμε και σκοτωνόμαστε με λόγια? Με το σταυρό μας, με το σταυρό μας, το σταυρό μας, το σταυρό μας, το σταυρό μας, φεύγουν όλα. Σωζόμαστε. Ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έλεγε σε όλα τα σταυροδρόμια να κάνετε το σταυρό. Το πρωί να κάνετε το σταυρό, το βράδυ να κάνετε το σταυρό. Στο φαγητό όταν κάθεστε να κάνετε το σταυρό σας. Γιατί έχετε φαΐ να σας το ευλογήσει ο Θεός.
όταν σηκώνεστε από το τραπέζι να ευχαριστείτε τον Θεό γιατί σας έδωσε φαΐ. Άιντε, άντε, άντε!